Είχαμε ρωτήσει την κυρία Κασίμη στην αρχή και το είπα ότι ζητάμε να κάνουμε μια μερική μίσθωση ενός χώρου γύρω στα 400 τετραγωνικά ή γύρω στα 1500 τετραγωνικά από ό,τι έχουμε υπολογίσει για τις υπηρεσίες που θέλουμε να στεγάσουμε, γιατί σιγά σιγά πρέπει να βρούμε λύσεις, γιατί τα υπάρχοντα κτίρια αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν ούτε την ασφάλεια ούτε τις προϋποθέσεις για συνάθρηση κίνων. Ζητάμε λοιπόν την αναγκαιότητα, θα βγουν οι ώρες διακήρυξης, είναι 2 χιλιόμετρα γύρω από την κεντρική πλατεία που σημαίνει είναι σε οποιοδήποτε σημείο της Νέας Μύρνης. Θα αποφασίσουμε σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης εάν θα κάνουμε και ποιο θα είναι το συγκεκριμένο κύριο που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Για τη συνολική του Δήμαρχε με την κατάσταση ή κάποιο υπηρεσίο. Κάποιο υπηρεσίο. Αν αναφέρετε ποιε υπηρεσίε θα πάμε εκεί. Δεν θα μιλήσω για την αναγκαιότητα τώρα του κτηρίου και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτήριο. Δυστυχώ οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουν σκεφτεί όλε τι υπηρεσίε για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν υπάρχουν αρχεία, δεν υπάρχουν γραφεία, δεν υπάρχουν οτιδήποτε να πάμε. Γιατί είμαστε ένα επαρχιακό χειρίστη τη μορφή δημαρχείο. Και το επαρχιακό το λέω λάθος, γιατί τα επαρχιακά δημαρχεία είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι. Είμαστε σαν να βλέπετε μια παλιά ταινία, ας πούμε, του 50 και μπαίνετε μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς για την αναγκαιότητα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το οφείλουμε στους εργαζόμενους, αλλά κυρίως και το οφείλουμε και στους πολίτες. Γι' αυτό έχω επιλέξει, και μπορεί να σημαίνει ότι αυτό θα γίνει, ότι αυτές οι υπηρεσίες και καλά πρέπει να πάνε. Έχω επιλέξει υπηρεσίες που έχουν συναλλαγές με το κοινό. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι υπηρεσίες που έχουν συναλλαγές με το κοινό και μπαίνουν και οι δημότες της Νέας Μύρνης και πρέπει να αντιμετωπίζουν μια καλή κατάσταση και μια ασφαλή κατάσταση, λέω σε πρώτη φάση να μεταφερθούν αυτές εδώ. Τώρα, εμείς ζητάμε 1500 τετραγωνικά. Αν βρούμε αυτά τα 1500 τετραγωνικά, είτε σε 2 ορόφους είναι, είτε σε 3 ορόφους είναι, είτε σε 4 ορόφους είναι, θα πάμε ό,τι μπορεί να πάει μέσα εκεί πέρα. Δεν δεσμευόμαστε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Συρίγος, παίρνουμε την αναγκαιότητα, δηλαδή την αναγκαία να ψάξουμε να βρούμε κάτι για να πάμε ορισμένες υπηρεσίες εκεί. Κάποια στιγμή πρέπει να το τομίσουμε. Δεν γίνεται. Τώρα, μου λέτε εδώ γιατί δεν το παίρνω ολόκληρο. Καταρχήν, γιατί το κτίριο της Μινέτα μπορεί να προκύψει, αλλά δεν έχει φωτογραφηθεί ότι είναι το συγκεκριμένο κτίριο. Έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο κτίριο. Και δεν σημαίνει ότι αν ζητάμε εμείς στους 3 ορόφους θα είναι τα 3/8 του ποσού, γιατί άλλο είναι να ζητάς ολόκληρο το κτίριο, εκεί σε πιάνει και σου λέει ακούμπα τα κτίρια για να σου δώσω ολόκληρο το κτίριο. Είναι τελείως διαφορετικό το ποσό το οποίο θα πληρώσουμε εάν προκύψει αυτό στα 3/8 του αρχικού ποσού από ότι οι 3 ορόφοι. Γιατί υπάρχει ένα όροφος εκεί τότε που διαπραγματευόμαστε εμείς και είχαν έρθει να με βρούνε γιατί πιστεύω να τον ιδιάσουμε αν μπορούσα να του το αφήσω και ξέρω πόσο πληρώνεται. Εγώ είπα 6.000 το μήνα. Πληρώνανε τότε που έρανε μια εταιρεία που είναι, δεν ξέρω αν είναι ασφαλιστική εταιρεία ή κάποια άλλη, πληρώνανε 6.000 το μήνα. Δεν θα πω δηλαδή. Το μέρος δεν σημαίνει ότι είναι τα 3/8 του αρχηγού, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο. Εξαρτάται από τις ανάγκες σας. Άρα λοιπόν εγώ λέω να κάνουμε μια προσπάθεια, εδώ είμαστε πάλι, εδώ θα έρθουμε να το συζητήσουμε και να πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση εάν θα το νοικιάσουμε ή όχι.